αγωγές για τα εμβόλια, παρακαλώ, για τις παρενέργειες των εμβολίων. Υπάρχει κόσμος που πάει στα δικαστήρια και προσφεύγει κατά των φαρμακευτικών εταιριών, διότι θεωρεί ότι διάφορες παθήσεις που προέκυψαν είναι λόγω των εμβολίων. Πάμε να καλωσορίσουμε τους ειδικούς και θα πάρουμε όπως πάντα την τεκμηρίωση των ειδικών σε αυτό. Ο Δόκτωρ Πέτρος Καραγιάννης, καθηγητής μοριακής ιολογίας, και ο Ηλίας Χρήστου, δικηγόρος. Θα συζητήσουμε το θέμα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, παρακαλώ τον κόσμο να μας στείλουν τις ερωτήσεις τους στη σελίδα μας στο Facebook και εμείς θα τις μεταφέρουμε στους ειδικούς. Γεια σας. Γεια σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Καραγιάννη. Από ποιον ακούω αντίλαλο? Από κάποιον ακούμε αντίλαλο. Θα το διορθώσουμε. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, ένα πρώτο σχόλιο. Θα ερχόταν αυτή η ώρα, έτσι, της προσφυγής? Φυσικά θα ερχόταν. Γνωρίζουμε ότι κάποια άτομα τέδρασαν ιδιαίτερα έντονα στα εμβόλια, πράγμα το οποίο δεν είχαν προβλεφθεί προηγουμένως. Φυσικά, εάν κάποιος λάβει υπόψη ότι τα εμβόλια περιέχουν μίαν μόνο από τις πρωτεΐνες του ιού, την πρωτεΐνη νακίδα, όπως την ονομάζουμε, δηλαδή την πρωτεΐνη που χρησιμοποιεί ο ιός για να ξεκλειδώσει τα εμπόδια και να μπει στο κύτταρο, η οποία βρίσκεται και στον ολοκληρωμένο ιόν. Επομένως, κάποιες από αυτές τις πιθανές παρενέργειες, και λέγω πιθανές διότι αυτόν πρέπει να τεκμεριωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είναι το εμβόλιο που φταίνε. Ναι. Και κατά πόσον, εάν εκτίθεντος των ιών, αυτά τα άτομα θα ανέπτυσαν τις ίδιες παρενέργειες, δηλαδή εάν θα ήσαν μέρος αυτού του μεγάλου ποσοστών ασθενών που παρουσιάζουν αυτό που ονομάζουμε long COVID. Δηλαδή η παρατεταμένη παρουσία συμπτωμάτων με διάφορα εκδηλώσεις. Ναι. Υπάρχει περίπτωση μετά από πολύ καιρό να έχουμε αντίδραση, παρενέργεια από τα εμβόλια? Όταν λέω πολύ καιρό, μιλάμε για 2 χρόνια, για 3 χρόνια, για 4 χρόνια. Ιατρικά γίνεται? Όχι, αυτό δεν το βλέπω μετά την πάροδο τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος. Συνήθως όλες αυτές οι παρενέργειες που έχουν αναφερθεί εκδηλώθηκαν τους 1, 2, 3 μήνες μετά τον εμβολιασμό. Μάλιστα. Κύριε Χρήστου, να έρθουμε σε εσάς για το νομικό σκέλος. Έχετε να μας πείτε ενδιαφέροντα πράγματα. Κοιτάξτε, όντως υπάρχει, έτσι παρουσιάζει, μια νομική ιδιαιτερότητα, θα έλεγα, η εν λόγω φύση υπόθεση. Ειδικότερα, θα έλεγα, και στην Κύπρο υπάρχουν διαφορές από τα δημοσιεύματα που είδαμε στη Γερμανία. Εκεί, όσο αντιλαμβάνομαι, ο εμβολιασμός ήταν υποχρεωτικός. Εδώ στην Κύπρο δεν ήταν. Άρα, λοιπόν, το γεγονός αυτό θα είναι μια παράμετρος κατά τη διάρκεια της δίκης. Επίσης όμως υπάρχει και ένα άλλο μέτρο το οποίο θα παίξει μια σημαντική, θα έλεγα, σημασία. Εδώ, στα εμβόλια του κορονοϊού, δεν ακολουθήθηκε η συνήθη διαδικασία. Δηλαδή, ένα εμβόλιο για να βγει στην κυκλοφορία χρειάζεται κάποια χρόνια δοκιμών, και στην προκειμένη δεν είδαμε τις μακροπρόθεσμες, θα έλεγα, συνέπειες από το εμβόλιο, που ίσως να παρουσιαστούν παρενέργειες, τις μακροχρόνιες παρενέργειες καλύτερα. Εκείνο που λέει πάντως, που μόλις είπε ο κύριος Καραγιάννης, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξουν μακροχρόνιες παρενέργειες, εκδηλώνονται τους πρώτους μήνες, ιατρικά, επιστημονικά μιλώντας. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, αλλά εξ όσων έχω διαβάσει και αυτά που έχω αντιληφθεί εγώ, πάντοτε μπορεί να υπάρξουν παρενέργειες στο διάστημα 1-2 χρόνων. Ναι. Οι δοκιμές που είχαν γίνει σε διάστημα μερικών μηνών. Άρα λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω εγώ, μπορεί να μας διαφωτίσει καλύτερα ο κ. Καραγιάννης, οι παρενέργειες οι οποίες εξετάζονται κατά τη διάρκεια ενός συνήθους εμβολίου εξετάζονται σε μακρότερα χρονικά διαστήματα από τους μερικούς μήνες που έγιναν αυτά τα εμβόλια. Άρα λοιπόν αυτό θα είναι μια παράμετρος σε μια δίκη. Θα ήθελα να σταθώ όμως σε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Ελλάδα πρόσφατη. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας. Παρακαλώ. Αφορώ έναν 7χρονο κοριτσάκι το οποίο αποβίωσε
είχε γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός για την Ιλαράν και για την έναν τριπλό εμβόλιο, δεν θυμάμαι τις άλλες ασθένειες. Ιλαρά, ερυθρά παροτίτιδα λογικά. Μάλιστα. Και με μάρι. Και δυστυχώς το παιδάκι αμέσως μετά παρουσίασε έτσι σοβαρά συμπτώματα, πανεγκεφαλίτιδας, αν το λέω σωστά κύριε Καραγιάννη, διορθώστε με, οξίας πανεγκεφαλίτιδας, και κατέληξε, ήταν σε κόμμα για 6 χρόνια και κατέληξε μετά. Οι γονείς του, η μητέρα του συγκεκριμένα, κινήθηκε νομικά ως νόμιμο κληρονόμος του, και το εφετείο επιδίκασε ένα απόφαση ποσών 200.000 ευρώ. Η απόφαση αυτή αναιρέθηκε σε νομικά σημεία από το Συμβούλιο της Επικρατείας, νομίζω προσφάτως. Και παρουσιάζει έτσι έναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Θα έλεγα είναι εγγύς σε αυτές τις υποθέσεις που συζητάμε. Εκεί όμως υπήρχε, όπως λέω, το στοιχείο του υποχρεωτικού εμβολιασμού, η οποία έγινε από το κράτος. Και αυτό, όταν γίνεται ο εμβολιασμός από το κράτος, ενέχει και το στοιχείο της αστικής ευθύνης του κράτους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι προσφεύγοντες στο δικαστήριο προσφεύγουν και εναντίον των φαρμακευτικών εταιριών, αλλά και εναντίον του κράτους. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, θέλετε να σχολιάσετε επί τούτου? Ναι, θέλω να σχολιάσω κάποια πράγματα. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα ότι οι μελέτες, οι κλινικές που έγιναν στο γενικό πληθυσμό, κάποιες από αυτές έτρεχαν παράλληλα σε μια προσπάθεια να γλιτώσουμε χρόνον. Δεν ακολούθησαν η μία την άλλη. Και επίσης τα άτομα που έλαβαν μέρος σε αυτές τις μελέτες, ως επιτοπλίστων ήσαν άτομα από ηλικίας 18 μέχρι 55 ετών. Με άλλα λόγια, άτομα τα οποία ήσαν υγιή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κατ' επέκταση, άτομα τα οποία ίσως να έχουν κάποιες υποβόσκουσες καταστάσεις, οι οποίες να επιδεινώθηκαν λόγω του εμβολίου, δεν είχαν εμφανιστεί τότε. Επομένως, το επόμενο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτές οι δικαστικές αγωγές είναι εξαντλητικά χρονοβόρες και στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην αποδώσουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα όσον αφορά τον ενάγοντα. Ναι. Όσον δε αφορά το εμβόλιο στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, το τριπλό, το λεγόμενο MMR, πρέπει να πω ότι εκεί και οι τρεις ιοί που συμπεριλαμβάνονται είναι εξασθενημένοι. Με άλλα λόγια, είναι οι οποίοι είναι εν ζωή ακόμα. Επομένως, υπάρχει αυτή η μικρή πιθανότητα να προξενήσουν πρόβλημα σε κάποιον ο οποίος έχει προδιάθεση, κυρίως, όπως στην προκειμένη περίπτωση, εάν υπάρχει κάποιος εκφυλισμός νευρώνων κτλ., ο ιός να εισχωρήσει το νευρικό σύστημα και να καταλήξει στον εγκέφαλο. Κύριε Καραγιάννη, εσείς θεωρείτε ότι το ζήτημα με τις αγωγές κατά των φαρμακοβιομηχανιών ή και των κρατών, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, έχει μέλλον? Δηλαδή θα εμφανιστούν περιπτώσεις, στατιστικά βγαίνει, τι λέει η στατιστική γι' αυτό, που θα πάνε δικαστήριο και ενδεχομένως να δικαιωθούν, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής, όσον αφορά εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούνται μακροχρόνια, όπως το συγκεκριμένο της MMR, οι παρενέργειες είναι εξαιρετικότητα σπάνιες. Επομένως, δεν συμφέρει σε καμία κυβέρνηση να τοποθετηθεί έναντι των εμβολίων, διότι οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Η Ιλαρά γνωρίζουμε ότι σκοτώνει ακόμα και υγιή άτομα, και μάλιστα άτομα τα οποία μπορεί να είναι 18-19 χρόνων αυτή τη στιγμή, που αρνήθηκαν οι γονείς τους να τα εμβολιάσουν σε παιδική ηλικία. Ευχαριστώ. Κύριε Χρήστο. Σαφέστατα θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραγιάννη ότι εδώ δεν πρέπει να εννοηθεί ότι αφήνουμε κανένα μήνυμα κατά του εμβολιασμού. Η ανοσία που έχουμε αναπτύξει ως κοινωνία σε ορισμένες ασθένειες βασίζεται σε αυτόν του πολύ σπουδαίο ανακάλυψη των εμβολίων. Άρα λοιπόν να μην καταργήσουμε την επιστήμη. Η νομική επιστήμη είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο βεβαίως ανθρώποι οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί
υπό την έννοια ότι δεν ενημερώθηκαν ή ότι δεν έγινε σωστή δουλειά, ή θα μπορούσε το κράτος να κάνει άλλη δουλειά ή και οι φαρμακευτικές εταιρείες καλύτερη δουλειά. Ναι. Να προσφύγουν στα δικαστήρια να διεκδικήσουν το δίκαιο τους. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπήρχε μια έκρηθμη κατάσταση η οποία έχριζε άμεσης αντιμετώπισης και ήταν άνευ προηγουμένου. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο προηγούμενο με το οποίο να βασιστούμε πάνω και να γίνει μια επιστημονική μελέτη. Άρα λοιπόν, έχοντας υπόψη αυτά, η νομική μου άποψη είναι ότι είναι δύσκολες υποθέσεις. Εξού και απορρίφθηκε από το γερμανικό δικαστήριο η μία υπόθεση εξ όσων πληροφορούμε. Κόλλησε η σύνδεσή μας, δεν πειράζει, όμως πήραμε τα μηνύματα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε να είστε καλά. Στο τέλος μας πρόδωσε οριακά η τεχνολογία. Όμως κάναμε έτσι μια σκιαγράφηση. Τι γίνεται με τις αγωγές κατά των φαρμακοβιομηχανιών. Τώρα.